τιμήσουμε εν ύμνης και οδές πνευματικές την μνήμη των Αγίων Τριών Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Οι τρεις αυτοί ιεράρχες είναι οι αιώνιοι και αθάνατοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας του Χριστού, οι οποίοι θεολόγησαν με τον Άγιο Βίο τους την εκπληκτική δράση τους και τα σοφά τους συγγράμματα. Σε αυτούς ενσαρκώθηκε το τέλειο χριστιανικό ιδεώδες του κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού πλασμένου και εν Χριστώ αναγεννημένου ανθρώπου. Στα πρόσωπά τους συναντήθηκε η παιδεία, η μόρφωση και η ελληνική φιλοσοφική κατάρτιση με την χριστιανική αλήθεια και αγιότητα. Υπήρξαν σοφοί κατά Θεόν και σοφοί κατά κόσμων και συνήργησαν τα μέγιστα στην διαμόρφωση και διατύπωση των δογμάτων της Εκκλησίας, την οποία διεφύλαξαν από φοβερές αιρέσεις και έτερο διδασκαλίες. Ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται από τον υμνογράφο της Εκκλησίας ως της Τριάδος οι πρόμαχοι, οι υπέρμαχοι, ευσεβίας οι πρόβολοι, δηλαδή οι υπερασπιστές της ορθής πίστεως και ζωής, οι μετά τους 12 τρεις Απόστολοι. Μάλιστα, τα προβλεπόμενα προς τιμή τους από το εκκλησιαστικό τυπικό αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας, τόσο το Αποστολικό όσο και το Ευαγγελικό, συνδέονται άμεσα με το έργο τους και εφαρμόζονται με πληρότητα στην ζωή τους, αφού ακτινοβολούν το φως του Χριστού και αποδιώκουν το σκότος των αιρέσεων. «Ημείς εστέ το φως του κόσμου», όπως λέγει ο Κύριος στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το φως στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη είναι το κατεξοχήν σημείο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Το φως αυτό είναι η κοινωνία της αγάπης του Θεού με τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος αποδεχθεί την αγάπη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε φωτίζει τα πάντα, γιατί προσφέρει την αγάπη αυτή αδιάκοπα σε όλους τους ανθρώπους. «Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει», λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη καθολική επιστολή του. Για να αγαπήσεις αληθινά, χωρίς ιδιοτέλεια των πλησίων σου, πρέπει να έχεις γεμίσει από το φως του Χριστού. Διαφορετικά, όχι σπάνια, το μίσος, ο εγωισμός, το θλιβερό φαινόμενο εκμεταλλεύσεως του συνανθρώπου φωλιάζει στην ανθρώπινη ύπαρξη και την βυθίζει στο πνευματικό σκότος της αμαρτίας. Όσο ανοίγεις τον εαυτόν σου στον Θεό, τόσο περισσότερο Εκείνος κατοικεί μέσα σου. Και όσο περισσότερο κατοικεί μέσα σου ο Θεός, τόσο περισσότερο τον αγαπάς και τον γνωρίζεις. Έτσι, αγαπάς και γνωρίζεις περισσότερο και τους ανθρώπους.
οι τρεις ιεράρχες δέχθηκαν τον φωτισμό του Χριστού. Γι' αυτό ορθοτομούν με την διδασκαλία τους και ακτινοβολούν με την αγάπη και την αγιοσύνη τους τον Λόγο της Αληθείας, τον Ιησού Χριστό, σε όλους τους ανθρώπους. Η ύπαρξή τους έχει γίνει φως Χριστού που φαίνει πάση. Έπειτα, καθώς επισημαίνεται στην περικοπή μας, οι αληθινοί μαθητές του Χριστού αποτελούν την πόλη που βρίσκεται στο υψηλότερο μέρος του όρους. Ου δύνατε πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη. Η πόλη αυτή διακρίνεται από όλους. Σε αυτήν υπάρχει η ζωοπάροχος τροφή του Ευαγγελικού Λόγου που διατηρεί τον άνθρωπο στην πνευματική ζωή, ώστε να φθάσει εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δηλαδή να γίνει τέλειος ανάλογα με την πλήρη και τέλεια ωριμότητα του Χριστού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η πόλη αυτή, δηλαδή η Εκκλησία του Θεού, έχει οικοδομηθεί επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού Ιησού Χριστού, καθώς τονίζει και πάλι ο Απόστολος. Σε αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο, τον Κύριο Ιησού Χριστό, συναρμολογείται όλη η οικοδομή της Εκκλησίας και αυξάνει για να γίνει ναός Άγιος, όπως τον θέλει ο Κύριος. Επομένως, όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτήν την πόλη του Θεού, ως μέλη του σώματος του Χριστού, βιώνουν την αλήθεια του Χριστού και προστατεύονται από ετεροδιδασκαλίες και αιρέσεις. Γιατί όπως στην εποχή της δράσεως των τριών ιεραρχών, έτσι και σε κάθε εποχή προβατόσχημοι λύκοι συνταράσσουν και απειλούν το σώμα της Εκκλησίας. Επιδιώκουν να παραχαράξουν και να αλλοιώσουν την Ευαγγελική διδαχή, την Αποστολική και Πατερική παράδοση και ζωή. Ωστόσο, οι τρεις ιεράρχες με το φως του Χριστού διέλυσαν, όπως προαναφέραμε, το σκοτάδι της αμαρτίας και των αιρέσεων και διέσωσαν το μυστήριο της ανθρωπίνης ζωής και υπάρξεως. Τα δεινά που υπέστησαν εξαιτίας της προσιλώσεώς τους στην ορθόδοξη πίστη και ζωή είναι γνωστά. Οι δύο πρώτοι, ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος, αντιμετώπισαν το μένος των οπαδών του Αρίου, οι οποίοι με την αιρετική τους διδασκαλία προσέβαλαν την θεότητα του Χριστού, καταστρέφοντας έτσι την βάση της θεώσεως του ανθρώπου. Όμως, οι Άγιοι Ιεράρχες μας στάθηκαν ορθοί και στερέωσαν την Ορθοδοξία. Όταν λόγου χάριν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ανέλαβε ως επίσκοπος την διαπίμανση των ελαχίστων Ορθοδόξων που είχαν μείνει στην Κωνσταντινούπολη, υπέστη τρομερές δοκιμασίες. Μεταξύ άλλων, το Μεγάλο Σάββατο του 379 και ενώ ιερουργούσε το μυστήριο της βαπτίσεως πλήθους κατηχουμένων, εισέβαλαν στήφη αριανών στον μοναδικό Ορθόδοξο Ναό της Πόλεως, στην αγαπημένη του Αναστασία,
εξεδίωξαν βάναυσα τους πιστούς και λιθοβόλησαν τον ίδιο. Ο Γρηγόριος παρέμεινε ακλόνητος στην θέση του μπροστά στο Άγιο Βήμα, γαλήνιος και προσευχόμενος, θλιβόμενος αλλά πλήρης από το γλυκύ φως της χάριτος του Θεού. Όσο για τον Ιερό Χρυσόστομο, υπέστη διώξεις και εξορίες εξαιτίας της πιστότητάς του στο ευαγγελικό ήθος και τον αποστολικό τρόπο ζωής, καθότι για την σωτηρία του ανθρώπου δεν αρκεί απλώς η αποδοχή των ορθών δογμάτων της Εκκλησίας, αλλά και η προσπάθεια, ο αγώνας να ζήσει την αλήθεια αυτών των δογμάτων στην καθημερινή του ζωή. Ορθοδοξία συνεπάγεται ορθοπραξία. Οι τρεις ιεράρχες με τα έργα της αγιοσύνης τους φανερώνουν την αγάπη του Χριστού στους ανθρώπους και έτσι δοξάζουν τον Θεό, γιατί τα έργα αυτά αποτελούν φυσική έκφραση της πίστεως. Έργα κατά πάντα ωφέλιμα που εμπνέονταν από την αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Έργα εκκλησιαστικής διακονίας, φιλανθρωπίας, ευποιίας, ποιμαντικής αυτοθυσίας, τα οποία γέννησε η προσευχή και η συνειδητή μετοχή τους στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αγαπητοί μου, σε μια εποχή σαν την δική μας, όπου περισσεύουν τα λόγια και απουσιάζει η αγάπη, όπου εξαιτίας της αδιαφορίας αργεί το Ευαγγέλιον, δηλαδή έχει τεθεί στο περιθώριο της ζωής πολλών ανθρώπων, το άγγελμα περί της Βασιλείας του Θεού και της σωτηρίας του ανθρώπου, είναι καιρός να αφυπνιστούμε και να στραφούμε με εμπιστοσύνη και πάλι προς τον Χριστό. Είναι βέβαιο ότι Εκείνος θα μας εμπνεύσει σε έργα πίστεως και αγάπης, όπως ενέπνευσε τους Αγίους τρεις ιεράρχες Του. Τότε και η δική μας ζωή θα ακτινοβολεί φως Χριστού, ορθοδοξία και ορθοπραξία, αλήθεια και ειρήνη. Τότε θα δοξάζεται και διημών ο Θεός, ο οποίος αντιδοξάζει, ευλογεί και αγιάζει τους αυτόν δοξάζοντας. Αμήν.